Στο φαράγγι των Πεύκων. Μια εκδρομή με τον πεζοπορικό Όμιλο Ηρακλείου. Μια εύκολη πεζοπορία μέσα σε ένα υπέροχο φαράγγι. Ξεκινάμε την πεζοπορία από τους Πεύκους, το χωριό του νομού Λασιθίου. Η Πεύκη είναι παραδοσιακό χωριό, 7 χιλιόμετρα βορείως από τον Μακρύ Γυαλό, στην νοτιοανατολική Κρήτη. Η Πεύκη είναι ημιωρινό χωριό, κτισμένο αμφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού, σε ύψος 420 μέτρα, και προσφέρει πανοραμική θέα στο καταπράσινο τοπίο της περιοχής. Στην περιοχή Καστελόπουλο των Πεύκων εντοπίστηκε ένα κτίσμα που τοποθετείται χρονικά στην Ιστερομινωική εποχή. Θεωρείται ότι είναι φρικτορία, πύργος δηλαδή επικοινωνίας με φωτιά και σήματα καπνού ή κάποιο είδος παρατηρητηρίου. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κάποια σπήλαια που μαρτυρούν την ύπαρξη ανθρώπινης παρουσίας από τους νεολιθικούς χρόνους. Στο σπήλαιο Απολούστρες, αλλά και στο σπήλαιο του Βρέικου, που βρίσκονται 5 χιλιόμετρα από τους Πεύκους, μπορεί να δει κανείς κάποιες από τις ενδείξεις αυτές. Στο σπήλαιο Απολούστρες, μάλιστα, κάποιοι επισκέπτες στις αρχές του 20ου αιώνα βρήκαν νομίσματα, τα οποία όταν καθαρίστηκαν αποκάλυψαν το όνομα του Ρωμαίου αυτοκράτορα Μάρκου Αυρήλιου. Το χωριό Πεύκη είναι χτισμένο στην πλαγιά της χαμηλής οροσυράς Ρωμανάτη, κάτω από την κορυφή Αφέντης Εσταυρωμένος. Οι Πεύκοι αναφέρονται ως χωριό στην απογραφή που έκαναν οι Τούρκοι το 1671. Το 1834, σε άλλη απογραφή, αναφέρεται η ύπαρξη 20 χριστιανικών και μίας τουρκικής οικογένειας. Οι κάτοικοι των Πεύκων ζούσαν κυρίως από την κτηνοτροφία, καθώς μεγαλύτερες εκτάσεις γης μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα ανήκαν κυρίως στους Τούρκους κατακτήτες. Με την επανάσταση του 1897 και την αποχώρηση των Τούρκων, οι περιουσίες άρχισαν να περνούν στα χέρια των ντόπιων. Πολύ σημαντική για την περιοχή ήταν η χρονιά του 1936, καθώς ο δικτάτορας Μεταξάς επιδότησε την καλλιέργεια της ελιάς, σηματοδοτώντας μια εποχή ανάπτυξης για την περιοχή. Η ιστορία αναφέρει ότι το χωριό Πεύκη απέκτησαν ηλεκτρικό ρεύμα το 1970 και τηλέφωνα το 1972. Σήμερα, στις παραδοσιακές αγροτικές ασχολίες,
αρχίζουν να προστίθενται αυτές που έφερε η ανάπτυξη του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Μακρυγιαλού. Επίσης η Πεύκη και τα άλλα χωριά στην περιοχή έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον βορειοευρωπαίων που αγοράζουν εδώ παλιά σπίτια και τα αναπαλαιώνουν για παραθεριστικές ή μόνιμες κατοικίες. Αξίζει κανείς να αφιερώσει λίγο χρόνο και να περπατήσει μέσα στο χωριό, να περιπλανηθεί στα στενά του σοκάκια και να απολαύσει την ηρεμία, την απλότητα και τη γραφικότητα του τόπου. Οι Πεύχοι έχουν το δικό τους λαογραφικό μουσείο που στεγάζεται στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Εδώ μπορεί κανείς να δει αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι της Κρήτης στο παρελθόν, όπως αργαλιούς, πατητήρια σταφυλιών, πιθάρια, εργαλεία, μηχανές γνασίματος και άλλα. Τα αντικείμενα δωρήθηκαν στο λαογραφικό μουσείο από τους κατοίκους των Πεύκων. Το σημαντικό αξιοθέατο στους Πεύκους είναι αναμφισβήτητα το φαράγγι των Πεύκων. Ξεκινάμε την πεζοπορία από το χωριό, από διαμορφωμένο μονοπάτι που μας οδηγεί στο πανέμορφο φαράγγι. Πεζοπορούμε ανάμεσα σε Πεύκα και πικροδάφνες, με θέα το απέραντο γαλάζιο του Λιβύκου. Το φαράγγι των Πεύκων είναι γνωστό και ως φαράγγι ανεγυρούς και είναι ένα από τα ομορφότερα φαράγγια της Ανατολικής Κρήτης. We'll be right back.
Φαράγγι έχει καταπληκτικούς σχηματισμούς πετρωμάτων από την επίδραση των φυσικών δυνάμεων και έντονη βλάστηση. Το μήκος του Φαραγγιού των Πεύκων είναι περίπου 4,5 χιλιόμετρα και η υψομετρική διαφορά εισόδου-εξόδου φτάνει τα 300 μέτρα. Ξεκινάει νοτιότερα από το χωριό και καταλήγει στον οικισμό Άσπρος Ποταμός, 2 χιλιόμετρα βορείως του Μακρυγιαλού. Στο Φαράγγι υπάρχει ένα καλά διαμορφωμένο μονοπάτι, τμήμα του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4, το οποίο ακολουθεί την κήτη του ποταμού σχεδόν σε όλο του το μήκος. Σε κάποια σημεία έχουν τοποθετηθεί πάγκοι για ξεκούραση και σκάλες που κάνουν την κατάβαση πιο ομαλή, ενώ η κατάβαση από τους Πεύκους ως τον Άσπρο Ποταμό μπορεί να κρατήσει 2 ώρες. Η διαδρομή ξεκινάει λίγο πιο νότια από το χωριό, όπου οι χαρακτηριστικές κυτρινόμαυρες πινακίδες του Ε4 μονοπατιού υποδεικνύουν την πρόσβαση στην είσοδο του Φαραγγιού δίπλα από τον παλιό νερόμυλο του Ηλία του 1925. Ακολουθούμε το άνετο μονοπάτι στα πλάγια του Φαραγγιού και λίγο αργότερα θα ακολουθήσουμε το κατηφορικό μονοπάτι που οδηγεί στην κήτη του ποταμού, στην καρδιά του Φαραγγιού. Είναι καταπράσινο και γεμάτο από πεύκα, εξού και το όνομά του.
δίπλα στην κήτη του ποταμού η βλάστηση καλύπτεται από πλατάνια και βότανα, ενώ οι σχηματισμοί των υπόλευκων πετρωμάτων που ξεπερνούν τα 100 μέτρα σε ύψος εντυπωσιάζουν.
Το λεωφορείο μικράω. Α, το λεωφορείο. Ναι, το λεωφορείο. Γιατί περπάτησαμε το χωριό, το διασχίσαμε και ναι, το υπόλοιπο. Δεν ξέρω που θα μας πάρει το λεωφορείο. Αν μας πάρει από εδώ από την παραλία, να μας πάρει το ματέλο. Έλα. Thank you.
θέλετε να περάσετε. Όχι, δεν περάσετε. Γιατί αγχώνομαι λίγο. Για περάστε εσείς. Εγώ το ίδιο. Βλέπουμε τον τεράστιο εντυπωσιακό βράχο που λέγεται ο Βόλακας του Σαρακίνου. Βόλακας στο κρητικό ιδίωμα σημαίνει βράχος. Σύμφωνα με την παράδοση λοιπόν, εκεί κρυβόταν από τους κρητικούς ένας πειρατής που ξέμεινε στην Κρήτη. Επίσης, πάνω στον βράχο του Βόλακα του Σαρακινού υπάρχουν πολλές πετρούλες. Η παράδοση θέλει αυτές τις πέτρες να ήταν ένα είδος παιχνιδιού. Τα περαστικά παιδιά πετούσαν πέτρες για να δουν αν θα βρουν φαγητό σπίτι ή όχι. Αν έμενε η πέτρα στον Βόλακα, τότε θα έβρισκαν φαγητό. Αλλιώς θα έμεναν νηστικά. Φαίνονται τα μάτια, φαίνεται καθαρά η μύτη. Το βλέπεις. Το κεφαλί.
Πάμε από εδώ. Οπότε, εκεί το δεξιά θα φύγει.
Η έξοδος του φαραγγιού δεν είναι στην θάλασσα, αλλά πιο ψηλά, πολύ κοντά στον οικισμό του Άσπρου Ποταμού, που έχει μετατραπεί σε εντυπωσιακό αγροτουριστικό κατάλημα. Μετά τον οικισμό του Άσπρου Ποταμού, όπου περνάει ο δρόμος που ενώνει το μακρύ γυαλό με τους Πεύκους, θα προχωρήσουμε περί τα 2 χιλιόμετρα ως το μακρύ γυαλό. Επικεφαλής Τσιγκένης Θεόδωρος. Ώρα αναχώρησης 7.30. Κόστος συμμετοχής 10 ευρώ για τα μέλη. Η χρήση της μάσκας στο λεωφορείο ήταν υποχρεωτική για όλους. Ώρα επιστροφής στο Ηράκλειο, 9 το βράδυ. Εκδρομή στο φαράγγι των Πεύκων. Μια μοναδική εμπειρία χάρη στην εξαιρετική οργάνωση του πεζοπορικού ομίλου Ηρακλείου.